Για να επιτευχθεί όμως η ένωση στο πάτριο εορτολόγιο, χρειάζονται κάποιοι βασικοί παράγοντες. Πρώτον, εάν θέλουμε εμείς οι λαϊκοί να τα βρούμε μεταξύ μας, πρέπει να βάλουμε κάποιες συγκεκριμένες γραμμές. Να αποφύγουμε κάποιες άρρωστες προσωπολατρίες που έχουμε για κάποιους γέροντες μες στο Πάτριο. Και ομολογώ ότι είναι άρρωστες, γιατί, και είναι αντίθετες προς τον Χριστό, γιατί ο Κύριος όταν ήταν πάνω στο Σταυρό παρακάλεσε τον Πατέρα του και είπε «Κύριε, είναι εν όσοι εν». Δηλαδή, τον παρακάλεσε να είναι οι χριστιανοί όλοι ένα, εννοεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν ο ένας λέει «Εγώ είμαι υπέρ του Ματθαίου», άλλος λέει υπέρ του Φλωρίνης, θα αποτύχουμε. Πρώτον, θα πετάξουμε αυτές τις προσωπολατρίες και θα βάλουμε μπροστά το ιερό πηδάλιο της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Δεύτερον, θα βγάλουμε και τις σύγχρονες προσωπολατρίες που πάρα πολλοί από εμάς έχουν σε κάποιους υποτίθετα Αγίους Γεροντάδες. Λοιπόν, και πάλι εδώ θα βάλουμε το ιερό πηδάλιο. Τρίτο ζήτημα είναι ότι πρέπει ο ένας να ζητήσουμε συγγνώμη στον άλλον, να βάλουμε μετάνοια ο ένας προς τον άλλον με αγάπη από αντίθετες παρατάξεις, γιατί πολλές φορές ο εις κατακρίνει τον άλλον. Και πάνω απ' όλα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Κύριο, γιατί πέσαμε στην παγίδα του σχισήματος του αράφου γειτόνος του. Βέβαια, κάποιος είναι ο σωστός. Αυτόν θα ψάξουμε να βρούμε να τον ακολουθήσουμε. Γιατί πίσω από μας περιμένουν οι καλοπροαίρετοι να υπερολογείται και πολύ αποτυχισμένοι και γι' αυτό δεν επιστρέφουν στο χώρο του πατρίου. Τέταρτο, το βασικό που πρέπει να κάνουμε όλοι, ειδικά εμείς οι λαϊκοί, να ξεκινήσουμε από τους χαμηλότερους προς τους υψηλότερους, πρέπει να κάνουμε νηστεία και προσευχή. Άλλος 3 μέρες, άλλος 9 μέρες, άλλος 40 μέρες. Όσο θέλει ο καθένας ή και παραπάνω. Και να παρακαλέσουμε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό να μας φωτίσει, να μας οδηγήσει, να ταπεινωθούμε, να έρθουμε να ενωθεί η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, όχι η Κακόδοξος του νέου Παπικού. Πέμπτον, να κάνουμε κινήσεις αγάπης ζωής προς τον άλλον. Εδώ είναι λίγο δύσκολο, γιατί οι πνευματικοί σας πολλοί θα το δεχτούν και αυτό που θα σας πω θα είναι κλειδί για να μπορέσουμε να έχουμε αγάπη ένας προς τον άλλον. Πολλοί πνευματικοί βέβαια δεν θα συμφωνήσουν, γιατί θα μπουν στη μέση τα θέματα του χαράγματος, γιατί υπάρχει πολύ χλιαρότητα σε αυτό. Βάζουμε όμως για την ένωση σαν βάση την ομολογία την Ορθόδοξη ενάντια στο χάραγμα, στη νέα παγκόσμια τάξη, στις Ιουδαϊκές κυβερνήσεις και στα Ιουδαϊκά φρονήματα που έχουν όλα τα κόμματα, γιατί είμαι αντίθετη από οποιονδήποτε αντίχριστο. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, ότι εάν άλλος σε κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, κανάγγελος εξ ουρανού λέει να είναι, και εγώ ο ίδιος να έχει ανάθεμα. Θα βαδίζουμε με τέτοιες συντεταγμένες. Και όταν μιλάμε για το χάραγμα, εννοούμε άρνηση σε ό,τι έχει σχέση με το πρόσωπό μας βασικά σαν ταυτότητα και έχει σχέση το 666 ή τα ηλεκτρονικά συστήματα. Όπως ξεκίνησε από τον ΕΚΑΜ του 1986, που εξελίχθηκε σε αφημί το 1998, 18 ψήφιο με κλειδί το 666, σε ΑΜΚΑ, πάλι με κλειδί το 666, αριθμοποίηση προσώπου άρνηση βαφτίσματος. Δεν μπορώ εγώ να ενωθώ με έναν, ας πούμε, που λέει δεν πειράζει ο ΑΜΚΑ και δεν δέχεται τη θεολογία που μας χωρίζει από το Θεό και είναι άρνηση του Αγίου Βαφτίσματος, που το λένε και όλοι οι Άγιοι. Αν δεν υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις, δεν υφίστανται υγιής ένωση. Πρέπει να αρνηθούμε τα διαβατήρια, γιατί έχουν 2 μικροτσίπ
και barcode στην τρίτη σελίδα και εξελίσσονται με παλαμοσκόπηση, ερυθροσκόπηση κτλ. Και πρέπει να αρνηθούμε και όλες τις ηλεκτρονικές κάρτες που έχουν κωδικό 666, ΑΜΚΑ αφημί, μικροτσιπ και στη μαύρη ταινία το barcode και το QR code και το 666, γιατί είναι φορείς του σατανά. Και επειδή ο Ρότσι, ο τραπεζίτης, έχει κάνει μαύρη μαγεία για να δέσει και να δαιμονίσει τους χρήστες, πρέπει αυτό να βγουν οι επίσκοποι και να αφορήσουν και να αναθεματίσουν το Ρότσι και τους τραπεζίτες. Πρέπει να αρνηθούμε πάση δυνάμει το 5G. Το μικροτσιπ φυσικά στο χέρι και στο μέτωπο και το βιοτσιπ που θέλουν και την παλαμοσκόπηση, η ριδοσκόπηση και όλα τα βιομετρικά στοιχεία, από πελματοσκόπηση, ερυθροσκόπηση, όλα τα πάντα. Χρειά τη φωνή κτλ. Γιατί αυτοί, όσοι δεν το γνωρίζουν, σου βάζουν ένα κωδικό δίπλα που ο κωδικός έχει το barcode. Οπότε είναι σφράγισμα. Λοιπόν, και πρέπει να βγουν όλοι να τους αναθεματίσουμε. Θα ξεκινήσουμε από εμάς τους λαϊκούς. Το επόμενο βήμα, αν κάνουμε εμείς η λαϊκή συμφωνία που ήδη σχεδόν συμφωνούν όλοι οι σύλλογοι του Πατρίου, το επόμενο βήμα θα είναι να βρούμε μοναχούς οι οποίοι θα έχουν αυτά τα φρονήματα και το μεθεπόμενο, το τρίτο είναι να βρούμε ιερείς που συμφωνούν σε όλα αυτά. Και θα αφήσουμε, όπως είπαμε, τελευταία τους επισκόπους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αγαπητοί Χριστό αδερφοί, και όσοι είναι οι ημερολογίτες το δουν, ας κάνουν και αυτοί προσευχή, να τους φωτίσει πρώτα ο Θεός αυτούς τι να κάνουν και μας να φωτίσει να οδηγηθούμε σωστά, να ενωθεί η Εκκλησία του Πατρίου. Εγώ βάζω το μικρό μου λιθαράκι με τη χάρη του Χριστού, της Παναγίας και όλων των Αγίων και όλων των ομολογητών Αγίων του Πατρίου Εορτολογίου από το 1924 και μέχρι σήμερα, γιατί και όλοι υφιστάμεθα το διωγμό, την τσίπα του Παλαιομολογίτη, ενώ είμαι θα Ορθόδοξη. Και ευχόμεθα ο Χριστός μας και η Παναγία μας και οι Άγιοι της Εκκλησίας να φέρουν ένα αίσιο τέλος.